Είμαστε έτοιμοι να συνδεθούμε με τον κύριο Γερακαράκο, τον πρόεδρο της ΠΟΑΣΥ, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Αστυνομικών. Κύριε Γερακαράκο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Κύριε Γερακαράκο, αν δεν κάνω λάθος, η ΠΟΑΣΥ δεν συμφωνεί με τους ειδικούς φρουρούς στα πανεπιστήμια. Θέλετε να μας εξηγήσετε λίγο την ανακοίνωσή σας και τις ενστάσεις σας? Η ΠΟΑΣΥ δεν συμφωνεί με το να εμπλακεί η αστυνομία στα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Τα 27 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με ομόφωνη απόφαση βγάλαμε την ανακοίνωση και λέμε ότι η αστυνομία δεν πρέπει να εμπλακεί σε ιδρύματα τα οποία έχουν πάρα πολλές ιδιαιτερότητες, καθώς και έχουν μία από αυτές το αυτοδιοίκητο, δεύτερον έχουν ένα ετερογενές προσωπικό, θυμίζω έχει φοιτητές, έχει διδάκτορες, έχει καθηγητές, έχει διοικητικό προσωπικό, λοιπόν, και στην ουσία αυτά τα ιδρύματα έχουν και το ευαίσθητο του χώρου, γιατί μιλάμε για φοιτητές, δηλαδή για μαθητές. Από εκεί και πέρα δεν συμφωνούμε να εμπλακεί η αστυνομία, ούτε η αστυνομική ούτε η ειδική φρουρή. Κύριε Γερακαράκο, αυτή σας την γνώμη, την άποψη, εκφράζεται άλλωστε όλο το σώμα. Την συζητήσατε με τον κύριο Χρυσοχοΐδη? Υπήρχε κάποια διαβούλευση με εσάς για το θέμα? Δεν προσκληθήκαμε ποτέ σε διάλογο για τέτοιο θέμα. Ό,τι μάθαμε, το μάθαμε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και πάνω σε αυτό τέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο, διότι ενημερωθήκαμε ότι έρχεται και είναι έτοιμο ένα νομοσχέδιο που ιδρύει την ομάδα ΟΠΗ, δηλαδή την ομάδα προστασίας πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, και εκεί υπάρχει η πρόταση να μπει ένα σώμα το οποίο ανήκει στην αστυνομία. Απευθείας συνήλθαμε σαν Διοικητικό Συμβούλιο και πήραμε αυτή. Ξέρετε, δεν μπορούν να συνυπάρξουν δύο στοιχεία. Η αστυνομία, από το θεσμικό της ρόλος, είναι ο βραχίωνας του κράτους στο στενό πυρήνα του. Από το Σύνταγμα και τους εφαρμοστικούς νόμους αυτού, η αστυνομία έχει δύο διακριτούς ρόλους. Ο ένας είναι η πρόληψη και η καταστολή του εγκλήματος και επιβολή της νομιμότητας, καθώς και διασφάλιση του δημοκρατικού πολιτεύματος. Από εκεί και πέρα, αυτοί οι χώροι, βάσει των ιδιαιτεροτήτων, θα φέρουν μόνο προβλήματα αν συνυπάρξουν ή προσπαθήσει η κυβέρνηση να τους κάνει να συνυπάρξει, παρά θα λύσει προβλήματα. Άκουσα με πολύ προσοχή τον καθηγητή και συμφωνώ σε πάρα πολλά, όπως είπε. Όπως είπε για τις παρατάξεις μες στο φοιτητικό κίνημα, όπως είπε για προβοκατόρικες ενέργειες που μπορεί να γίνουν ή θα προκληθούν κάποιοι άνθρωποι. Όπως και θέλω να πω εδώ ότι η Ομοσπονδία ανήκει στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό συνδικάτο, το οποίο απαρτίζει όλες τις χώρες της Ευρώπης, και απευθείας στείλαμε έγγραφα και μας έρχονται συνεχώς απαντήσεις ότι μέσα στην ευρωπαϊκή κοινότητα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δηλαδή η αστυνομία, είτε μητροπολιτική λέγεται σε μερικές χώρες, ή η αστυνομία, η κρατική που έχει φτιαχτεί για το θεσμό της ασφάλειας της χώρας, δεν φυλάει πανεπιστήμια. Μάλιστα θέλω να ενημερώσω ότι πάρα πολλές χώρες, για να μπει οποιοδήποτε, είτε ιδιώτης είτε κρατικός υπάλληλος που δεν ανήκει στην πανεπιστημιακή κοινότητα, παίρνει μόνο άδεια από τον Βρήτανη, Σουηδία, Φιλανδία, Δανία, Ισπανία, Ιταλία και πάρα πολλές άλλες χώρες που θα στείλουν μέχρι να πάμε στις επιτροπές στη Βουλή. Άρα μιλάμε ότι αυτό δεν είναι κάτι νέο, αυτό είναι η πάγια άποψη και θέση των ευρωπαϊκών χωρών. Και ξέρετε, εμένα σαν Έλληνα, σε ένα κράτος που έχει γεννηθεί και το οποίο από εδώ και χρόνια είναι, όταν ιδρύθηκε το ελληνικό κράτος, ήταν ο ναός δημοκρατίας, μου ξυνίζει λίγο κάποιες χώρες μέσα στα σημειώματα που στέλνουν, τα έγκυα σημειώματα των χώρων αυτών, στην ουσία να μας κάνουν και μάθημα πολιτισμού και δημοκρατία. Κύριε Γερακαράκο, μου κάνουν εντύπωση αυτά που ακούω από εσάς και θέλω να σας ρωτήσω. Καταλαβαίνω ότι η Σύνοδος των Πριτάνεων διαφωνεί, ότι η φοιτητική κοινότητα διαφωνεί, ότι οι πανεπιστημιακοί καθηγητές διαφωνούν. Αν διαφωνεί και η αστυνομία, ποιος συμφωνεί από αυτούς που θα εμπλακούν σε αυτή τη μεταρρύθμιση?
Εδώ θέλω να πω το εξής. Εμείς διαφωνούμε γιατί έχουμε πάγιες απόψεις και δεν έχουμε μόνο, δεν έχουμε συντεχνιακές απόψεις. Εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε και να μην υπάρχουν απόνερα είτε αγκάθια είτε να γεννηθούν καινούργιοι θύλακες βίας. Έτσι λοιπόν, από εκεί και θέλουμε να βοηθήσουμε και τους συναδέλφους μας να μην στοχοποιηθούν, διότι ο κ. Σωτηρέλης είπε κάτι πολύ σωστό. Το αυτοδιοίκητο πλέον δεν πρέπει να κρύβεται από τις ευθύνες του. Είναι υπεύθυνο της ασφάλειας των ιδρυμάτων που διοικεί. Mm-hmm. Αυτό είναι πολύ σοβαρό ζήτημα, διότι εδώ θα στοχοποιηθεί ένα ολόκληρο σώμα. Θεωρείτε ότι σας χρησιμοποιούν έτσι για μικροπολιτικές σκοπιμότητες? Θεωρώ ότι σας κάνει σάκο του box, πώς να το πω. Θεωρώ ότι είναι η εύκολη λύση η αστυνομία στο ελληνικό κράτος. Σκεφτείτε ότι μέχρι σήμερα, μέσα από τις πολιτικές, η αστυνομία ό,τι δεν δουλεύει στο δημόσιο το αναλαμβάνει. Και χωρίς κανένα κέρδος. Είτε για το προσωπικό της αστυνομίας, είτε για το κράτος. Τις αναλαμβάνει. Δεν δουλεύουν οι εφορίες οικονομική αστυνομία. Δεν δουλεύει, δεν έχει προσωπικό το Υπουργείο Δικαιοσύνης η αστυνομία. Δεν έχουν ταχυδρόμους για τα έγγραφα ή δικαστικούς επιμελητές η αστυνομία. Και πόσες άλλες φορές. Μέχρι μάλιστα πρόσφατα μας φορτώσαν και τον Αγιαλό που ήταν στην περιφέρεια των λιμενικών να τον ελέγχει η αστυνομία. Είναι η εύκολη λύση, η λύση η οποία δεν είναι δαπανηρή. Και από εκεί και πέρα και το πλήθος των ατόμων... Είναι λίγο δαπανηρή. 30 εκατομμύρια θα κοστίσει η πρόσληψη των... Εννοεί γενικά μάλλον ο κ. Καράκος ότι για να καλύψει... Γενικά μιλάω για αυτά που δουλεύει η αστυνομία αυτή τη στιγμή. Εάν η αστυνομία έφευγε από τα πάρεργα που δουλεύει, που δεν είναι στο ρόλο της, αυτή κάθε, τουλάχιστον κάθε δύο λεπτά θα βλέπατε αστυνομική περιπολία στη γειτονιά σας. Κύριε Γερακαράκο, αφού σας έχουμε να ρωτήσουμε... Και με αυτό θα κλείσουμε. Εσείς τώρα μέτρα σας έχουν εξασφαλίσει προστασίας κάτω από όλες αυτές τις συνθήκες που δουλεύετε εν μέσω πανδημίας? Κοιτάξτε, το τελευταίο καιρό ήρθε μία για πρώτη φορά, και αυτό πρέπει να τα λέμε, δεν πρέπει να είμαστε σε όλα ισοπεδετική, ήρθε η μεγαλύτερη αγορά οχημάτων, αλεξίσφαιρα, κράνη και υλικοτεχνικός εξοπλισμός. Από εκεί και πέρα... Έτσι, το θέμα είναι να δοθεί σωστά και το θέμα της αστυνομίας είναι να καταμεριστεί η δύναμη σωστά. Η αστυνομία είναι ένας μεγάλος οργανισμός. Στις σημερινές εποχές δεν έχουμε πρόβλημα προσωπικού, έχουμε πρόβλημα ότι το προσωπικό γερνάει λόγω των οικονομικών ζητημάτων και μένουν όλοι μέσα μέχρι να γίνουν 60 ετών. Από εκεί και εγώ πέρα, ήθελα όμως... να σας ρωτήσω βέβαια αν υπάρχουν τεστ, αν έχετε... την κατάλληλη προφύλαξη, αν παίρνετε μέτρα προστασίας στους κλειστούς χώρους, αν υπάρχουν αυτά τα θέματα. Πάντοτε θα υπάρχουν προβλήματα. Μάλιστα. Όταν μιλάμε για έναν οργανισμό 60.000 ανθρώπων. Πάντοτε. Όμως σήμερα είμαστε πολύ καλύτερα από πριν 1-2 μήνες. Από εκεί και πέρα όμως, κλείνοντας, θέλω να πω το εξής. Ναι. Μην ξεχνάει και πρέπει να φουγκραστεί η κυβέρνηση το εξής. Όσον αφορά τα πανεπιστήμια, έχουμε να κάνουμε με σχολεία και μαθητές. Ναι, ανωτάτου επίπεδου. Αλλά δεν πάβει ο χαρακτήρας να είναι για την κυβέρνηση σχολεία και μαθητές. Αυτό δίνει μία άλλη διάσταση. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να προστατευτεί και ο θεσμός της ελληνικής αστυνομίας και οι συνάδελφοί μου από οποιαδήποτε στοχοποίηση που μπορεί να υπάρξει μέσα είτε από προκλήσεις είτε από ενέργειες, γιατί μέσα σε σχολείο είναι ιδιαίτερος ο χώρος. Κύριε Γερακαράκο, επειδή μου το στέλνουν οι τηλεθεατές και είναι πολύ τελευταίο ερώτημα και με αυτό σας αποδεσμεύουμε, γιατί έχουμε να ανοίξουμε μια πολιτική κουβέντα, με το θέμα της τοποθέτησης ειδικών φρουρών στα πανεπιστήμια και με τους ειδικούς φρουρούς γενικότερα, ποια είναι η θέση σας? Γιατί νομίζω ότι δεν έχετε κάνει τις ίδιες σπουδές, ούτε την ίδια εκπαίδευση. Και εδώ θέλω να πω και το εξής, ότι μέσα στο νομοσχέδιο μιλάει ότι θα υπάρχουν ανακριτικά καθήκοντα σε αυτή την ομάδα, την εργασιακή. Εγώ ξέρω ότι ένας αστυνομικός όταν μπαίνει στις σχολές κάθεται 3 χρόνια για να γίνει ανακριτικός υπάλληλος. Πώς μπορεί να κάνει τώρα αυτή την ομάδα μέσα σε 2 εβδομάδες ανακριτικούς υπαλλήλους, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Κατά δεύτερον, εμείς είμαστε της άποψης ένας ενιαίος
τρόπος εισαγωγής στην ελληνική αστυνομία. Όταν υπάρχει ομοιογένεια στο σώμα το οποίο έχει την ευθύνη της ασφάλειας στο εσωτερικό του κράτους. Και εκπαίδευση, κύριε Γερακαράκο. Και εκπαίδευση, σωστά. Και εκπαίδευση, τότε πάμε σε μια ποιοτική αστυνομία με σοβαρά χαρακτηριστικά και στην ασφάλεια αλλά και στην ποιότητα που μπορεί να προσφέρει στον πολίτη. Αυτό κάνει η Δανία. Και αυτό μας λέει στο έγγραφό της η Δανία, ότι πρέπει να αντισταθείτε προς αστυνομίες κατακαιρματισμένες σε πολλές εργασιακές ομάδες. Διότι τότε η ασφάλεια δεν προσφέρεται. Μάλιστα. Απλώς ο καθένας κάθεται πίσω από ένα δικό του τόπο και δουλεύει μόνο για ένα ζήτημα και γύρω του μπορεί να γίνεται το οτιδήποτε που μπορεί να τον αφορά άμεσα. Σαφές. Κύριε Γερακαράκο, να σας ευχαριστήσουμε και να τα λέμε, γιατί έλειπε μια νυφάλια φωνή από την δημόσια σφαίρα που εκπροσωπούν, όταν εκπροσωπείται μάλλον το σώμα, γιατί ακούμε άλλες φωνές συνήθως. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Ένα δευτερόλεπτο. Στην Ευρώπη να ξέρετε ότι όλες οι αστυνομίες μέχρι τώρα δεν εμπλέκονται, καθώς και όσοι χρειαστεί και εφόσον το επιτρέψει ο Πρίτανης, αυτά γράφουν τα εγγραφά τους, και παίρνουν ιδιωτική ασφάλεια, βέβαια, εκπαιδευόμενοι πάνω σε αυτό το αντικείμενο. Που υπάγεται στην Βρετανία, βέβαια. Βεβαίως. Και όπως τα αεροδρόμια, στο αεροδρόμιο, για τον έλεγχο των αποσκευών, δεν είναι αστυνομία. Ειδικευμένο σώμα ιδιωτικό είναι που ελέγχει. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γερακαράκο. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εμείς πάμε για το δεύτερο μας διάλειμμα απόψε και επανερχόμαστε με Σιμόπουλο από Νέα Δημοκρατία, Βέτα από ΣΥΡΙΖΑ και Βλάχο από Κίνημα Αλλαγής, να συνεχίσουμε την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα που έχουμε ξεκινήσει.